να συνδεθούμε με ένα παραδοσιακό ρακοκάζανο στην περιοχή των Αρχανών. Παίρνουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, πολύ όμορφη εικόνα. Πολύ όμορφη εικόνα. Εκεί βρίσκεται ο Μύρων Χιλετζάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ. Ένας άνθρωπος ο οποίος όποτε βγαίνει στην τηλεόραση ξέρει πολύ καλά τι λέει, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, δίπλα στον πρωτογενή τομέα, δίπλα στους παραγωγούς και στους αγρότες. Κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Αυτή είναι η παράδοση και ο πολιτισμός της Κρήτης. Φέτος στα παραδοσιακά ρακοκάζανα το σκηνικό θα είναι κάπως διαφορετικό λόγω κορονοϊού, σωστά? Δυστυχώς οι παρέες που γινόταν όλα τα χρόνια, η παράδοση που καλούσε τους κριτικούς να σμίγουν το μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο στα ρακοκάζανα να κάνουμε τις παραδοσιακές παρέες, φέτος δεν θα ισχύσει αυτό. Έχουμε τον περιορισμό, περιορισμένος αριθμός ατόμων. Δυστυχώς αυτά τα μεγάλα τραπέζια, τα μοναστηρικά, φέτος δεν θα γεμίσουν. Δεν θα γεμίσουν με την παρέα και το κέφι των κριτικών. Κύριε Χιλετζάκη, περιορισμένος ο αριθμός ή τελείως άδεια και δεν επιτρέπεται έτσι να μαζευτούν σε αυτά τα μέρη? Εμείς δεν έχουμε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος να είμαστε ταβέρνα και να μετράμε τραπέζια και καρέγλες. Ναι. Έχουμε άδεια αποστάγματος και έχουμε τα τραπέζια για να κάνουμε τις παρέες. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάνω από 9 άτομα να είναι στην παρέα μέσα και ας έχουμε και μεγάλο χώρο. Δυστυχώς. Μάλιστα, εντάξει, θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να συμμορφωθούμε με τους κανόνες των υγειονομικών. Πρέπει. Να κάνουμε υπομονή για κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, για το καλό όλων μας. Πρέπει να σεβαστούμε τους μεγαλύτερους, πρέπει να σεβαστούμε την τρίτη ηλικία, όλοι εμείς, για να έχουμε μια ασφαλής Κρήτη και να έχουμε ένα καλό χειμώνα, υγιή χειμώνα πάνω απ' όλα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα με την παραγωγή φέτος. Πώς πάει? Όσο αφορά το εμπόριο της ρακής, υπάρχει θέμα. Γιατί η ρακή διοχετεύεται στην εστίαση, η εστίαση έχει σοβαρά προβλήματα τους τελευταίους μήνες λόγω του κορονοϊού. Και από ό,τι βλέπουμε αυτό θα συνεχιστεί. Άρα μιλάμε για παρόμοια προβλήματα με τα προβλήματα που έχει και ο ίνος, το κρασί, έτσι? Ακριβώς το ίδιο. Είναι γυρακή, έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Εμείς οι διήμεροι αποσταγματοποιοί, παραδοσιακή αποσταγματοποιοί, αντιμετωπίζουμε με τη σειρά μας πάρα πολλά προβλήματα όλα τα χρόνια με την νομοθεσία και ένα παραπάνω φέτος με τη διάθεση του προϊόντος. Δυστυχώς, με συναδέρφους καζανάριδες που μιλάμε, δεν έχουν επιλέξει να βάλουν μεγάλες ποσότητες και αυτοί, αλλά και οι παραγωγοί που κάθε χρόνο βάζουν. Βάζουν 1-2 καζανιές για το σπίτι και αυτό περισσότερο να το χρησιμοποιούν και σαν αντισηπτικό παρά να αγοράζουν αντισηπτικά από αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αν μπορεί ο περατέρ μας να κάνει έτσι το ωραίο αυτό το γενικό πλάνο, να κλείσουμε με ένα μουσικό χαλί. Κλείνουμε, σωστά, Δημήτρη? Κλείνουμε, βέβαια, να ευχαριστήσω τον Νικόλα, τη Γιώτα, όλους τους συνεργάτες πάρα πολύ. Δέχτηκα ένα μήνυμα εδώ από τον Γιάννη στο Facebook. Να βγάλετε αύριο, λέει, τον αδερφό μου στη Νέα Ζηλανδία. Έχω να τον δω, λέει, 2 χρόνια. Οπότε, λοιπόν, Γιώτα, το ψάχνουμε από αύριο να βγει ο αδερφός του Γιάννη.